Και το δεύτερο, παρακαλώ. Ναι. Τόση ώρα συζητούμε. Επαναλαμβάνω ότι ένα παιδί οδηγείται σε ανίκες λοιπόν, στο βλάβη. Σας παραδίδω. Σε θάνατο. Συμφωνώ μαζί ναι. σας να συζητήσουμε το θέμα. Να κάνουμε τώρα. Να ανοίξουμε τώρα αυτή την Πρόεδρος παρένθεση. Θα βγει αργότερα. Ο άλλος μπορεί να πεθάνει όμως. Σας παραδίδω τους δύο πολιτικούς για να θέσετε τα ερωτήματά σας. Ελάτε κύριε φίλε. Το παρακαλώ τον είναι... κύριο Βορύδη καταρχήν. Το ερώτημά μου είναι και σαφές. Ο κύριος Βορύδης είναι και υπουργός υγείας. Άρα και εκ της θέσεώς του της θεσμικής πρέπει να έχει ενδιαφέρον μεγαλύτερο. Ένα παιδί ζητάει να έχει τη δυνατότητα να δίνει εξετάσεις. Βρίσκει κάποιες τρύπες η κυβέρνηση, τώρα καινούργιες, επί τη ευκαιρία νομοθετικές. Εντάξει. Σημασία έχει ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Η κυβέρνηση θα κάνει βεντέτα με ένα 20χρονο απεργό πείνας, έστω όπως είπε ο Πρωθυπουργός χθες, όχι πολύ κομψό, εκ μέρους να τον ταμπελάρει έτσι, ληστεί με Καλάσνικοφ. Τι φοβόμαστε, και να του δίνουμε άδεια να πάει να σπουδάσει το παιδί και να επιστρέψει στη φυλακή μετά, ότι θα φύγει, αυτό φοβόμαστε. Και μπορεί να βάζουμε με υποθέσεις το δικαίωμα στη ζωή ενός παιδιού. Και για να είμαι και νωρίτερα, να πω το εξής. Αν μας ακούει, δεν μας ακούει το παιδί τώρα. Μια έκκληση. Μη χαρίζει τη ζωή του βορρά σε μια βεντέτα με μια ανάλγητη εξουσία. Τον χρειάζεται η χώρα, η οικογένειά του, τον χρειαζόμαστε όλη η κοινωνία να έχει μια δεύτερη ευκαιρία το παιδί αυτό με τις ιδέες του να προχωρήσει τη ζωή του. Μην αυτοκτονεί. Τη θέση σας κύριε Βορύδη, επιμένετε στο ότι δεν θα του δώσετε... Αν η χώρα χρειάζεται τον συγκεκριμένο... Όλα τα παιδιά των 22 χρόνων. Εσείς μην παίρνετε τσεκούρι και κόβετε κεφάλια τώρα. Ελάτε. Εντάξει. Λοιπόν, ως προς το θέμα της υγείας, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι το σοβαρό θέμα. Ναι. Με εισαγγελική παραγγελία, με εισαγγελική διαταγή της αρμοδίας εισαγγελέως των φυλακών, ο συγκεκριμένος κρατούμενος νοσηλεύεται, επειδή ακριβώς κάνει απεργία πείνας, προς αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης της υγείας του ή πολλών μάλλον απώλειας της ζωής του. Βρίσκεται στα χέρια των θεραπών των ιατρών του, οι οποίοι θα πράξουν ό,τι είναι απαραίτητο, ό,τι επιτάσσει η επιστήμη, ό,τι επιτάσσει η συνείδησή τους και βέβαια ό,τι επιτάσσει και ο νόμος, προκειμένου να διαφυλάξουν αυτά τα αγαθά. Περαιτέρω, ως προς την κατάσταση της υγείας του. Ξέρετε ότι το θέμα της υγείας είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο. Ουδής δικαιούται να ομιλεί, εάν δεν το επιτρέψει ο ασθενής, για την κατάσταση της υγείας του. 27 μέρες απεργία πείνας 28 και ζητάμε για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Διάβημα κάνει το παιδί δημόσια. Επαναλαμβάνω, ναι. Μόλις ο συγκεκριμένος ασθενής επιτρέψει να υπάρξει ενημέρωση για την υγεία του, να είστε βέβαιος ότι οι θεράποντες ιατροί του θα το πράξουν. Θα περιμένετε εσείς τότε. Αλλά αυτό... Μέχρι να πεθάνει, θα περιμένετε. Αυτό μου λέτε. Γιατί τα λέτε αυτά, δεν καταλαβαίνω όση ώρα. Διότι μιλάμε σε άλλο μήκος κύματος. Το βλάβει το παιδί. Ξαναλέω λοιπόν. Ξαναλέω. Εσείς δεν είστε γιατρός. Όχι, αλλά μαθαίνουμε. Ούτε είστε ο θεράπων γιατρός. Μαθαίνουμε και πληροφορούμαστε. Δημοσιογράφοι είμαστε. Εγώ ξαναλέω. Επειδή λοιπόν αυτό ως δημοσιογράφος, κύριε φίλη, πρέπει να το μεταχειρίζεστε, όχι για να το εκμεταλλεύεστε πολιτικά. Καθόλου. Αλλά με την ευαισθησία που επιβάλλει και ο νομοθέτης, αλλά και η κοινή λογική για τα ζητήματα της υγείας. Με ένα παιδί 22 χρονών. Όχι. Θα σας μιλήσω για το δεύτερο κομμάτι. Αυτό είναι το κομμάτι της υγείας το οποίο σας ανέφερα. Πάμε τώρα στο κομμάτι το πολιτικό που θέλετε να θέσετε εσείς. Δεν το αποφεύγω, αλλά επειδή επικαλεστήκατε την ιδιότητά μου του Υπουργού Υγείας. Σας απήντησα ως Υπουργός Υγείας. Λαμβάνετε λοιπόν από τους θεράποντες ιατρούς του ό,τι απαιτείτε, τα απαραίτητα μέτρα νοσηλείας του, προκειμένου να επιτεθούν οι στόχοι του οποίου σας είπα, που τι είναι, βεβαίως η προστασία του κορυφαίου αγαθού της υγείας. Εσείς όμως λέτε κάτι άλλο. Εσείς λέτε ότι πλέον η κυβέρνηση πρέπει να νομοθετήσει καθ' υπαγόρευση του συγκεκριμένου κρατουμένου, προκειμένου να ικανοποιήσει τα αιτήματά του, τα όποια. Και σας λέω λοιπόν, εάν εσείς έτσι σκοπεύετε να νομοθετείτε, δηλαδή ανάλογα με το αν ένας κρατούμενος κάνει ή δεν κάνει απεργία πείνας και αυτός εν συνεχεία να υπαγορεύει στην κυβέρνηση το ποια θα είναι η νομοθεσία, σας ξαναλέω, δικαίωμά σας, αλλά εμάς... Αθανασίου έφερε εμάς... μια τροπολογία στη Βουλή μάλιστα. που έχει να κάνει με το θέμα του κυρίου Ρωμανού. Μισή τροπολογία. Άρα ποιος υπαγορεύει κάτι υπαγόρευση. Επαναλαμβάνω. Η κυβέρνηση επαναλαμβάνω. Τι κάνει τώρα, να καταλάβουμε. Επαναλαμβάνω. Που φαίνει τροπολογία στη Βουλή. Επαναλαμβάνω. Δεν υπαγορεύει μισά κάτι υπαγόρευση. Ξαναλέω. Ναι. Είναι ένα ζήτημα, κύριε φίλε, το να πούμε το κατά πόσον υπάρχει θεσμικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή. Δεν προκειμένου κάποιο. Μα αφήνετε, γιατί όλα τα ξέρετε, αλλά δεν τα ξέρετε. Πέστε μα. Μα δεν τα ξέρετε κιόλα. Γιατί βεβαίως και υπάρχουν αυτή τη στιγμή κρατούμενοι που έχουν πάρει εκπαιδευτικές άδειες, κύριε φίλε. Μόνο που το ποιος παίρνει και το ποιος δεν παίρνει εκπαιδευτική άδεια, το κρίνει ένα δικαστικό συμβούλιο.
Και ξέρετε, κύριε φίλε, γιατί το κλείνει το δικαστικό συμβούλιο. Γιατί πρέπει να εξατομικευθεί εδώ το καθεστώς της αδείας. Γιατί πρέπει να εξατομικευθεί. Για να δούμε. Αυτός θα αφήσουμε ελεύθερο. Αν είναι, λέω εγώ, ένας βιαστής και μας λέει ότι θέλει να πάει να σπουδάσει, μήπως διαπράξει αδικήματα. Εάν είναι ένας τρομοκράτης, αμετανόητος, ο οποίος θέλει να αφαιρεί τη ζωή σε ανθρώπων, για τους όποιους δικούς τους θεωρίες και λόγους. Αν τον αφήσουμε και δώσουμε κρατευτική άδεια, μήπως μετά είναι υπόλογοι αυτοί που τον άφησαν γιατί πήγε και αφαίρεσε τη ζωή ενός ανθρώπου. Ποιος θα τα κρίνει αυτά, κύριε φίλη? Αφηρημένο νομοθέτης, εσείς, εγώ, ο υπουργός. Άρα λοιπόν θα τα κρίνουν οι δικαστές. Επομένως αυτή η διαδικασία υπάρχει. Απεφάνθησαν οι συγκεκριμένοι δικαστές για το συγκεκριμένο θέμα. Δικαστική... Δεν αρέσει σε εσάς η δικαστική κρίση. Επειδή έχουμε δημοκρατία και έχετε δικαίωμα να κρίνετε και τη δικαστική κρίση και να πείτε έσφαλε. Να πείτε δεν έκαναν καλά, δεν τα αξιολόγησαν. Δικαίωμά σας να το αξιολογήσετε. Το θεσμικό όμως όργανο που θα αποφασίσει γι' αυτά είναι προφανώς οι φυσικοί του δικαστές. Έχετε κανένας πολιτική θέση εσείς. Κύριε Βορύδη, έχετε πολιτική θέση εσείς. Πιστεύετε ότι ανάμεσα σε επικείμενη αντίκτυπη βλάβη και σε εφαρμογή της νομοθεσίας που υπάρχει των αδειών για τους φυλακισμένους, έχετε θέσει πολιτική εσείς. Βεβαίως. Τι λέτε? Εγώ είμαι υπέρ του καθεστώτος των αδειών. Θεωρώ ότι είναι σωστό καθεστώς. Είναι καθεστώς ενταγμένο μέσα στα πλαίσια του σοφρονισμού. Είναι καθεστώς που διευκολύνει την επανένταξη και απομακρύνει το ενδεχόμενο. Στο συγκεκριμένο τώρα, μην μιλάμε γενικά. Στο συγκεκριμένο, έχω επίσης άποψη που λέει για το αν πρέπει να χορηγείται άδεια ή όχι σε κάποιον συγκεκριμένο κρατούμενο, πρέπει να αποφασίζουν οι φυσικοί του δικαστές. Ποιος θα αποφασίζει, κύριε φίλε, εσείς? Ωραία. Εσείς θα αποφασίζετε. Κύριε Βορύδη, τι θα κάνουμε, δημοψήφισμα? Θα αποφασίζει ποιος, ο υπουργός? Κύριε Βορύδη, η Βουλή, όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε σήμερα. Όχι η κυβέρνηση, ένα κλίμα που δεν επιτρέπεται. Κυρία Κοραή, να αναμείνετε να ολοκληρώσει ο κύριος Φίλης και θα ρωτήσετε. Ελάτε, κύριε Φίλη, πείτε. Δεν θέλω να μπω σε δικολαβισμούς. Υπάρχει ένα θέμα πολύ σοβαρό. Πάντως εδώ δεν είναι δικολαβισμός. Η δικαιοσύνη αποφασίζει. Είναι το υπέρτερο αγαθό της ζωής. Μπορεί να αποφασίσει ο Βορύδης στο παράθυρο ή ο Φίλης ή ο Χατζηνικολάου στο παράθυρο της τηλεόρασης. Και ζητώ στο πλαίσιο και της διάκρισης των εξουσιών να υπάρξει μια ανθρωπιστική πολιτική παρέμβαση. Η φράση ότι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη μοιάζει με Πόντιο Πιλάτο. Νύπ του μετασχείας μας. Αν αύριο συμβεί κάτι, δεν θα αιτιάται κανείς τη δικαιοσύνη, θα αιτιάται τις πολιτικές δυνάμεις, την κυβέρνηση. Όποιος και θα κάνει απεργία ένα κλίμα έντασης, για όποιο θέμα θέλει, με τις νέες πολιτικές εξελίξεις και την προέδρου της δημοκρατίας, θα νομοθετούμε ό,τι θέλει. Δεν νομίζω ότι προάγει τη δημοκρατία. Αυτό λέτε. Όποιος κρατούμενος και από αύριο κάνει απεργία πείνας. Για όποιο θέμα θέλει, εμείς θα νομοθετούμε κατά τη βούλησή. Ήδη μιλάτε αρνητικά. Διότι ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης αναγκάστηκε να μισονομοθετήσει. Έφερε μία μισή τροπολογία. Άρα υπάρχει κενό. Επαναλαμβάνω. Θα μπορούσε να πει ότι με τη νέα τροπολογία. Το βραχιολάκι θα μπορούσε να είναι μία λύση. Το βραχιολάκι θα μπορούσε να είναι μία λύση, κύριε Βορύδη. Κοιτάξτε. Κατά τη γνώμη σας. Το βραχιολάκι είναι μορφή εκτίσεως ποινής, εναλλακτική της θερητικής ελευθερίας ποινής. Είναι λοιπόν μορφή. Όχι, εγώ λέω το βραχιολάκι οποία... και για την εκπαιδευτική άδεια. Ακούω, ακούστε. Η οποία δίδεται πάλι υπό προϋποθέσεις και για αδικήματα συνήθως ίσονος και χαμηλότερης εντάσεως, ίσονες σημασίας και χαμηλότερης εντάσεως. Από αυτό το οποίο έχει διαπράξει ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος έχει διαπράξει, έχει καταδικαστεί και εκτείνει την ποινή του. Μία ένοπλη ληστεία. Και έχει και κρεμοδικία. Υπάρχει σε εκκρεμότητα, αλλά γι' αυτό δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Του έχει ασκηθεί μια ποινική δίωξη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Θα κριθεί από τα αρμόδια δικαστήρια αυτό. Αυτό λοιπόν εκείνο το οποίο λέω εγώ είναι ότι έχουμε το καθεστώς των αδειών. Τώρα έρχεται ο κ. Φίλης και λέει το εξής. Να μην εξαρτάται αυτό από το καθεστώς των αδειών, γιατί αυτό είναι το αίτημα. Να μην μεσολαβεί ο κ. Φίλης εκφράζει μια αγωνία. Ακούστε, όχι, δύο λεπτά, και αυτό λογικά λέει. Την εκφράζει ακούστε για ένα παιδί 22 ετών που δεν πρέπει να χάσει τη ζωή. Και σας λέω, και που το άφησε η πολιτεία μας να δώσει εξετάσεις. Μάλιστα. Και να περάσει σε μια σχολή. Και μάλιστα, βεβαίως, όχι μόνο το άφησε, αλλά σκόπευε και να το βραβεύσει. Εάν του λοιπόν ζήτησε να το βραβεύσει. Εάν με ρωτάτε πώς τοποθετούμε στο ενδεχόμενο να δίνεται η δυνατότητα σε κρατουμένους, παραδείγματος χάρη, με αλληλογραφία, με απόσταση, να παίρνουν το πτυχίο τους, σπουδάζοντας
ακτίοντας ταυτόχρονα την ποινή τους, θα σας πω ότι εγώ τοποθετούμαι θετικά. Και θα σας πω ότι αυτό δεν είναι ασύνηθες. Υπάρχουν τέτοια μαθήματα και παίρνουν τέτοια πτυχία από πανεπιστήμια. Αυτό. Βέβαια, θα σας πω και κάτι το οποίο θέλω να το υπομνήσω και στον κύριο Φίλη. Ότι ξέρετε, η έννοια της στερήσεως της ελευθερίας είναι ακριβώς αυτή. Ότι διαταράσσει την κανονικότητα της ζωής του κρατουμένου. Δεν χάνει τη δουλειά του. Αποκόπτεται την οικογένειά του. Δεν έχει ελευθερία κινήσεως. Αυτό σημαίνει, στέρηση της ελευθερίας για όλους τους κρατουμένους. Και εκεί έχει ένα νόημα, κύριε Φίλη. Είστε υπέρ, ότι αυτή υπέρ των αδειών, ποινή, είστε υπέρ του δικαιώματος να γίνεται έρωτα στις φυλακές, όπως λέγατε προχθές. Να γίνεται. Να υπάρχει δυνατότητα συνέβρασης των ζευγαριών στις φυλακές. Δεν το ακούτε πουθενά αυτό, ότι συμβαίνει στον κόσμο. Αυτό είναι άλλο. Στην Ευρώπη συμβαίνει αυτό, το ξέρετε. Τώρα θέλω να συζητήσουμε για τον ποινικό σου φροντισμό. Βεβαίως έχει περιορισμούς. Αλλά η έννοια όμως του φυλακισμένου σήμερα σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι διαφορετική από το μεσαίωνα στον οποίο συζωμνύεται. Για πράγματα που δεν την κατηγορεί κανένας. Η χώρα μας έχει από τους πιο επιοικείς, υπό μία έννοια πιο προωθημένους, σοφρονιστικούς κώδικες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Το χειρότερο σοφρονιστικό σύστημα, κάτεργα είναι. Το ξέρετε ή όχι αυτό? Ότι οι συνθήκες μέσα στις φυλακές ποιες είναι? Πού θα διαβάζει με κομπιούτερ μετά από ένα χρόνο που θα μπουν οι κομπιούτερ? Με άλλους 15 κρατούμενους μαζί? Ότι οι συνθήκες κρατήσεως στις φυλακές είναι δύσκολες. Ότι υπάρχει πληθωρισμός. Και να ακούσουμε και τον κύριο Σταθάκη, παρακαλώ, μετά. Αλλά αν αυτό σας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει να καταργήσουμε την στερητική της ελευθερίας ποινή, δηλαδή τη φυλάκιση, επίοικια ζητάμε, κύριε, επίοικια ως πολίτες. Κύριε Σταθάκη, τι λέτε? 22 χρονών. Να ακούσουμε. Και όχι αγριότητα. Εκείνο που ζητάτε είναι να νομοθετηθεί να μην κρίνεται αν κάποιος κρατούμενος πρέπει να παίρνει άδεια ή όχι από τον φυσικό του δικαστή, αλλά να την παίρνει αυτομάτως. Αυτό ζητάτε. Επί του παρόντος θα ζητώ να μιλήσετε ανθρωπιστικά. Να μην υπάρχει κρίση. Να μην είστε μια άνθρωπη εξουσία. Και λέω, κύριε, να μην συμπεριφέρεστε ως εισαγγελέα. Πόσο ανέφθυνος μπορεί να είστε να το ζητάτε αυτό? Διότι αυτό θα εφαρμοστεί αύριο και σε έναν ενδεχομένως, ξαναλέω, επικίνδυνο κακοποιό που θα τον έκριναν έτσι οι δικαστές του. Θα έχουμε θύματα. Και αυτότε να δω πώς θα απολογηθείτε στα θύματα. Θα απολογηθώ για τίποτα. Πάμε στον κύριο Σταθάκη, παρακαλώ. Εκπλήσωμαι, γιατί ο κύριος Βορύδης είναι νομικός. Εκπλήσωμαι πραγματικά για τον τρόπο που μιλάει. Αρχή πρώτη. Από πότε το νομικό σύστημα και το κοινωνικό σύστημα στην Ευρώπη δεν ξεκίνησε από ατομικές περιπτώσεις? Πώς φτιάχτηκε? Καθολικά μια μέρα ξύπνησαν οι άνθρωποι και είπανε ας φτιάξουμε ένα νόμο για αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν από τη φυλακή? Όλα ξεκίνησαν από ατομικές περιπτώσεις. Από τον τρόπο δηλαδή που ένα κοινωνικό κράτος ή ένα δικαστικό σύστημα ανακάλυπτε στην πορεία του ότι υπάρχουν περιπτώσεις με τις οποίες πρέπει να τις αντιμετωπίσει. Έτσι κατοχυρώθηκαν και το δικαίωμα για το οποίο συζητάμε. Το ότι φυλακισμένοι έχουν κάποια πράγματα γύρω από τα οποία πρέπει η πολιτεία να θεσμοθετήσει το Α ή το Β. Δεύτερη αρχή την οποία παραβιάζεται. Αν πάτε σε μια φυλακή σήμερα, τα δικαιώματα δεν εξειδικεύονται ανάλογα με το αδίκημα που έχει κάνει κάποιος. Η αρχή των φυλακών είναι μία. Όλοι τα ίδια δικαιώματα, ανεξαρτήτως του τι έχουν διαπράξει. Αν παραβιαστεί αυτό, μιλάμε για κάτι το οποίο θα πηγαίνουμε, θα έχουμε σαλαμοποίηση των δικαιωμάτων. Σας παρακαλώ, δεν κάνω καθόλου λάθος αυτό. Άρα η αντιμετώπιση πρέπει να είναι ίδια. Ίδια. Όλοι παίρνουν άδειες. Όχι, θα σας απαντήσω. Υπάρχει εξατομικευμένη κρίση. Θα σας απαντήσω. Έτσι, αυτό λέμε. Όχι. Είναι άλλο να ξεκινάτε από την αρχή της καθολικότητας, όλοι ανεξαρτήτως του τι έχουν διαπράξει. Και δεν ξέρω, αυτό είναι. Εφόσον συμφωνείτε σε αυτό, δεν μπορεί να υπερδιωγγώνετε το κατεξαίρεση τώρα σε ορισμένες περιπτώσεις. Κανένα κατεξαίρεση. Που διατρέχει. Εσείς θέλετε εξαιρετική νομοθεσία για τον συγκεκριμένο. Τίποτα. Εγώ λέω ότι ισχύει για όλους, ισχύει και για τον συγκεκριμένο. Όπως όλοι πάνε στο δικαστικό συμβούλιο και ζητάνε άδεια, έτσι θα πάει και αυτός. Διωγγώνετε την κινδυνολογία λέγοντας ότι πρέπει να εξαιρέσουμε αυτούς που έχουν κάνει αυτό, αυτούς που έχουν κάνει το παρακάτω, αυτούς που έχουν κάνει το τέτοιο. Είπατε, ο βιαστής, ο Α, ο Β. Λέω ότι πρέπει να μεσολαβήσει εξατομικευμένη κρίση. Πέντε φορές το αν υπερδιωγγώσετε τους κινδύνους, ακυρώνετε τα δικαιώματα που έχουν. Πάμε στο τρίτο και τελευταίο. Τούτων δοθέντων, όλων αυτών, και του Α και του Β και των αποφάσεων και της δομής, δεν μπορεί η κυβέρνηση να νομοθετήσει. Τι θέλετε να νομοθετήσουμε για τον κύριο Ρωμάνο? Την επιοίκεια, δηλαδή, και την διασφάλιση της πρόσβασης
Τι, σε κάποιους στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Τι δηλαδή. Ό,τι και να έχει κάνει. Πείτε μου εσείς που θέλετε τη γενική ρύθμιση, τι θέλετε να νομοθετήσουμε. Να υπάρχει πρόσβαση, δεν ξέρουν τα φυλακή. Επιστρέφουν στη φυλακή. Όποιος κατούμενος, να σας κάνω εγώ την νομοθεσία που θέλετε. Όποιος κατούμενος, αυτό που ζητάει ο συγκεκριμένος τι είναι. Όποιος κατούμενος περάσει στο πανεπιστήμιο, ακούστε κάτι, να έχει δικαίωμα να πηγαίνει να παρακολουθεί. Να βγαίνει από τη φυλακή και να πηγαίνει να παρακολουθεί. Όποιος κρατούμενος. Μπορεί να έχει σκοτώσει χθες 15. Θα το βρούμε. Μπορεί να είναι αμετανόητος. Μπορεί να λέει ότι εγώ και αύριο θα σκοτώσω τον 16ο. Δεν πειράζει. Θα φτιάξουμε ένα νόμο για να βγαίνει. Αρχή. Συμφωνήστε ότι έχει κύριε δικαίωμα Σταθάκη, να πάει στο πανεπιστήμιο. Κύριε Σταθάκη, φυλακισμένο. Συμφωνήστε στην αρχή. Κύριε Σταθάκη, θα βρούμε το μέλλον. Να ρωτήσω κάτι. Ένα λεπτό, κύριε Βορίδη. Γιατί δεν ξέρει την νομοθεσία. Υπάρχει αυτό το δικαίωμα. Μόνο που εξατομικεύεται. Εξαρτάται από την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου. Αλλάξτε, αυτό που θέλετε εσείς είναι να φέρατε. Καταργήσετε την κρίση του Συμβουλίου. Οπότε να ισχύει καθολικά για όλους. Να εισάγω στη συζήτησή μας. Αν νομοθετήσει το βραχιολάκι ή οτιδήποτε άλλο, σας ρωτάω. Αύριο το πρωί το νομοθετείτε, το είπε ο κ. Γκατζηνικολάου. Τι πρόβλημα θα έχετε. Το θέμα με το βραχιολάκι. Ναι, τι πρόβλημα θα έχετε. Ξαναλέω. Λέω ένα παράδειγμα, δεν ξέρω σε λεπτομέρειες, αλλά δείχνει τη διάθεση του. Τη διάθεση του νομοθέτη να λύσει το πρόβλημα. Για 20η φορά, γιατί εγώ θέλω να εισάγω ένα στοιχείο ακόμη πριν απαντήσετε, κύριε Βορίδη. Θέλω να εισάγω στη συζήτησή μας και την σημασία που μπορεί να έχει η έμπρακτη μεταμέλεια ενός κρατουμένου. Για παράδειγμα, στη γειτονική Ιταλία, τα στελέχη των Ερυθρών Ταξιαρχιών παίρναν άδειες από κάποιο σημείο και μετά, εργάζονταν όλη την ημέρα και επέστρεφαν στη φυλακή το απόγευμα. Έτσι ακριβώς. Όμως πριν είχαν αποκηρύξει την ένοπλη πάλι. Είχαν δηλαδή δημοσίως, να το πω έτσι, δηλώσει τη μεταμέλειά τους για την προηγούμενη. Σας παρακαλώ, ξέρετε γιατί παίζει ένα ρόλο κατά την γνώμη σας. Όχι, διότι η κατηγορία αυτή τη στιγμή για την οποία έχει... Είναι μια απλή εγκληματική πράξη, μια ληστεία. Δεν υπάρχει εμπλοκή. Εκκρεμούν. Ο ίδιος βέβαια, προσέξτε, αυτό το λέτε εσείς. Ο ίδιος, κύριε Σταθάκη, επειδή έχω διαβάσει. Ανοίγει καταδικαστή. Ο ίδιος, επειδή έχω διαβάσει κείμενά του, λέει ότι αυτή η ληστεία έγινε για να χρηματοδοτηθεί ο ένοπλος αγώνας. Στο κεφάλι του μπορεί να γράφει. Στο δεδικασμένο. Έχει σημασία το ότι έχει στο κεφάλι του ή όχι. Στο δεδικασμένο. Έχει σημασία. Στο δεδικασμένο. Στο δεδικασμένο. Στο δεδικασμένο. Υπάρχει καμιά σχέση με τρομοκρατία? Όχι. Επί του παρόντος όχι. Ευχαριστώ. Είναι υπόδικος για τρομοκρατία. Σας λέω λοιπόν. Είναι λοιπόν υπόδικος ότι συνδέεται με τους πυρές φωτιάς. Έχω λοιπόν. Κανείς δεν το δέχεται, δεν έχει σημασία. Αλλά αυτό να βάλουμε ένα ερωτηματικό. Μπορούμε να μιλήσουμε λογικά για 2 δευτερόλεπτα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Μεγάλο ερωτηματικό. Λογικά για 2 δευτερόλεπτα μπορούμε να μιλήσουμε. Έχω λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καταδικασμένο. Μεγαλύτερο αγαθό από τη ζωή ενός 20χρονου παιδιού δεν υπάρχει. Με τη λύση, κύριε Εξού Βορίδη, λοιπόν και λέω ως προς το κομμάτι της υγείας, το οποίο το διαχώρισα από την πρώτη στιγμή, ότι στο κομμάτι της υγείας η ευθύνη βρίσκεται στους θεράποντες ιατρούς του, οι οποίοι φροντίζουν για την υγεία του. Αυτό λοιπόν είναι ένα τελείως ξεχωριστό κομμάτι. Έχουμε τώρα στο άλλο το οποίο θέτουν. Το άλλο το οποίο θέτουν είναι ότι θέλουν μία ρύθμιση στην οποία... Όποιος ουσιαστικά περνάει στο πανεπιστήμιο κρατούμενος, ανεξαρτήτως αν μας έχει γράψει την προηγούμενη μέρα ότι εγώ μόλις με βγάλετε για να πάω για μάθημα, στο δρόμο θα κάνω 3 φόνους. Πρέπει αυτομάτως να βγαίνει. Αυτό υποστηρίζετε. Όχι. Αυτό που υποστηρίζουμε. Αυτό υποστηρίζετε, γιατί αυτό είναι γενική ρύθμιση. Το άλλο είναι απλό. Το εξής. Το άλλο. Ακούστε 2 λεπτά, κύριε Σταθάκη. 2 λεπτά, 2 λεπτά. Το άλλο είναι αυτό που γίνεται. Είναι. Όχι, όχι. Θέλετε να πάτε να σπουδάσετε. Μάλιστα. Μπορείτε να πάρετε άδεια. Μάλιστα. Θα κριθείτε όμως από ένα δικαστικό συμβούλιο το οποίο θα κοιτάξει. Την άδειά σας θα την πάρετε για να σπουδάσετε ή μήπως θα την πάρετε για να φύγετε να προχωρήσετε στο θεάρεστο έργο σας. Απαντήστε να μην κρίνετε να βρούμε τη λύση. Μα είναι τόσο απλό. Να κρίνετε αυτό ή να μην κρίνετε αυτό. Για να ακούσουμε και τη συνάδελφο. Να κρίνετε ή να μην κρίνετε αυτό. Παρακαλώ να ακούσουμε την κυρία Κοραή. Ναι, κυρία Εγώ, Κοραή. Ξέρω ότι οι 3 χώρες, Μάλτα, Ρουμανία και Λιθουανία, είναι αυτές οι οποίες πραγματικά αναγνωρίζουν εκπαιδευτικές άδειες σε κρατουμένους. Μία απαραίτητη. Η Σουηδία δεν αναγνωρίζει. Και η Σουηδία. Παναγίτσα, μου τώρα να πάω σε 100 χώρες. Να ολοκληρώσω, κύριε Σταθμό. Όχι, είναι πολλές χώρες. Κανόνας είναι παντού σχεδόν. Ωραία. Στην Ευρώπη. Στις συγκεκριμένες χώρες
πρέπει ο κρατούμενος να έχει ήδη κάποια χρόνια στην πλάτη του και να έχει δείξει μια διαγωγή. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, κύριε Σταθάκη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Κύριε Βορύδη, αυτό το περιβόητο βραχιολάκι πάει και έρχεται ως συζήτηση και ως νομοθεσία. Και πάντως εμείς το νομοθετήσαμε το βραχιολάκι. Ναι, αλλά έχει γίνει πράξη. Έχετε δει εσείς κανένα βραχιολάκι να μπαίνει σε κανένα κρατούμενο? Τώρα, 2,5 χρόνια είστε κυβέρνηση. Ναι, εμείς με κανένα... τις, είναι θέμα τώρα αυτονόητο, έπρεπε να το είχαμε λύσει χθες. Είναι... Τι ωραία μου είναι αυτά. Ερχόμαστε έναν θεσμό. Έναν θεσμό, επιτρέψτε μου, που είναι από τους πιο προωθημένους. Φυσικά. Έτσι. Και το νομοθετούμε εμείς. Πολύ σωστά και κάνατε. Τώρα μας εγκαλείτε γιατί δεν έχουμε προφτάσει ακόμα. Ακόμα επειδή δεν έχουμε προφτάσει να το εφαρμόσουμε. Θα το εφαρμόσουμε. Αλλά για να γίνει αυτό, χρειάζεται οργάνωση, χρειάζονται μηχανισμοί παρακολούθησης, χρειάζονται τεχνικές προδιαγραφές, χρειάζονται να γίνουν κάποια πράγματα. Θα γίνουν. Γίνονται. Προχωράει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αλλά τώρα μας εγκαλείτε. Με συγχωρείτε, 40 χρόνια το βραχιολάκι δεν είχε νομοθετηθεί. Το νομοθετούμε εμείς και συνεχεία τώρα μας λέτε ότι δεν έχουμε προφτάσει να το εφαρμόσουμε. Δεν προφτάσαμε το φαρμακείο. Εάν υπήρχε τώρα, κύριε Βορύδη, δεν θα κάναμε όλη αυτή πάντως τη συζήτηση. Δεν είναι έτσι που πάντως το λέτε, κυρία Κοραή. Γιατί πολύ ωραία τα είπατε. Το βραχιολάκι σας, ξαναλέω, δεν είναι για όλες τις θερητικές ελευθερίες. Μα δεν μπορείτε προληπτικά. Διότι δεν καταργεί τη φυλάκιση του βραχιολάκι. Δεν καταργεί. Προληπτικά να κρίνετε κάποιον. Αφήστε τώρα. Γιατί το ποινικό δίκαιο και το σοφρονιστικό δίκαιο είναι πράγματα συγκεκριμένα. Δημιουργούν εντυπώσεις τώρα. Λέμε, έγινε το βραχιολάκι και νομίζουν όλοι ότι ξαφνικά δεν υπάρχουν ποινές φυλάκισης. Τι λέτε, υπάρχουν ποινές φυλάκισης. Και το βραχιολάκι αφορά συγκεκριμένα αδικήματα, περιοριστικά αναφερόμενα. Αποτελεί λοιπόν εναλλακτικό τρόπο απότηση. Η αγωνία που πάλι σας εξαρτάται. Από ό,τι έχω καταλάβει, η αγωνία της κυβέρνησης είναι διότι σας ξέφυγαν οι άλλοι καταδικαστέντες. Γιατί ο Ρωμανός δεν έχει καταδικαστεί. Πάλι τα μπερδέψατε. Εμείς δίνουμε τις άδειες. Ωραία, τα ο Υπουργός δίνει τις άδειες. Δηλαδή δεν έχει καμία άποψη ο Υπουργός. Ο Υπουργός τι κάνει, παίρνει τηλέφωνο και λέει να πάρει άδεια ο Α ή ο Β. Άλλοι μόνο μας θα τα κάνει αυτά. Έγινε ωραία. Έρευνα εις βάρος. Εγώ να λοιπόν να μιλήσω για, για τα αρμόδια όργανα που δίνουν. Τι θέλετε εσείς να κάνουμε τώρα, να ασκήσουμε δίωξη σε ποιον? Λέω, γιατί φοβούνται σήμερα οι δικαστές να λάβουν την απόφαση με μεγαλύτερη επίοικια? Γιατί? Έχετε ρωτήσει? Γιατί? Διότι μια προηγούμενη απόφαση που έλαβαν οδήγησε στο να μην γυρίσει ένας κρατούμενος. Αυτό είναι το θέμα. Κύριε Φίλε, αυτό ακριβώς συμφωνώ. Μετά. Και επομένως με εσάς ποια είναι η άποψη? Ότι βαραίνει ο ξηρός, λένε. Αυτό λένε. Ότι βαραίνει ο ξηρός. Να συνεννοηθούμε, γιατί πάλι εγώ δεν βγάζω άκρη. Άμα φεύγει ο ξηρός, φταίμε γιατί δώσαμε άδεια στον ξηρό. Άμα δίνουμε άδεια στο Ρωμανό, φταίμε γιατί δίνουμε άδεια στο Ρωμανό. Να συνεννοηθούμε. Γιατί λέω εγώ ότι αυτό, ότι αυτό στην πραγματικότητα είναι κάτι που πρέπει να αφήσουμε στην κρίση των δικαστών. Έφυγε ο ξηρός, την πλήρωσαν οι δικαστές ότι πήραν την απόφαση για να φύγει ο ξηρός με άδεια. Ασκήθηκε κριτική. Φοβούνται λοιπόν τώρα οι δικαστές. Εσείς τώρα τι κάνετε, δεν ασκείτε κριτική? Και σου λένε άλλο εγώ και άλλο να ασκείτε από τι αρμόδιοι όργανοι κριτική. Μα με συγχωρείτε, τι εννοείτε ότι οι δικαστικές αποφάσεις θα τις ελέγχετε εσείς? Αλλά εσωτερικά δεν θα ελέγχονται. Η επιθεώρηση δηλαδή του δικαστικού δεν θα ελέγχεται. Και ο τώρα οι δικαστές τελούν υπό τον φόβο αυτό. Βεβαίως. Ευθυνοφοβία. Εντάξει. Οι δικαστές. Βεβαίως. Τι είναι αυτό? Γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αν υπάρχει, σε δηλαδή, πρώτο βαθμό υπάρχει μια κατανοητή, ένας κατανοητός φόβος και ευθύνη, πιστεύω ότι στον Άριο Πάγο θα υπάρχει μια επανόρθωση. Εσάς η άποψή σας είναι ότι οι δικαστές δεν πρέπει να ελέγχονται ως προς τα όρια, αν θέλετε, και την ορθότητα της κρίσης τους? Όχι να επηρεάζεται η κρίση του. Εδώ επηρεάζεται. Όχι εδώ να επηρεάζεται η κρίση του. Δεν παρεξηγείται ένα προηγούμενο. Αλλά ως προς το να κάνουν καλά τη δουλειά του, δεν πρέπει να ελέγχονται. Φτιάχτηκε ένα προηγούμενο για να καταργηθεί στην πράξη. Μα έχουν εσωτερικές διαδικασίες κρατουμένων διάδεια. Από άλλους δικαστές. Μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Με ειλικρία να μιλάτε. Τι? Μέσα από την ιστορία του ξηρού, όπως τη χειρίστηκε η κυβέρνηση, φτιάχτηκε μια ιστορία ώστε να καταργηθεί στην πράξη το δικαίωμα να παίρνουν άδεια. Μια μεγάλη φιλοσοφική διαφορά με την αριστερά. Άτομα τα οποία έχουν συγκεκριμένες πολιτικές απόψεις. Η αριστερά τα βλέπει ότι όλα είναι πολιτικά, τα κοιτάζει όλα από το μικροσκόπιο της πολιτικής και δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν κομμάτια μέσα σε αυτό το οποίο είναι το σύστημά μας, τα οποία στη τελευταία ανάλυση να μένουν ανεξάρτητα, να παίρνουν τις αποφάσεις με τον τρόπο που παίρνουν. Εσείς θέλετε όλα να καλουπώνονται στη δική σας ιδεολογική αντίληψη. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, εάν τώρα την απεργία πείνας την έκανε οποιοδήποτε άλλο κρατούμενος,
ένας, ας πούμε, ποινικός. Ναι. Εγώ σας λέω ότι δεν θα δίνατε δεκάρα στην πιστή. Δεκάρα δεν θα δίνατε. Δεν έχετε υπόψη. Επειδή όμως την κάνει ο συγκεκριμένος, βεβαίως και ποινικός, αν συνέτρεχαν οι λόγοι, ταμία αντίρρηση. Ποιοι λόγοι να συνέτρεχαν. Οι λόγοι ότι θέλει να πάει να σπουδάσει ο άνθρωπος. Για ποιο λόγο. Επαναλαμβάνω και εγώ και σας λέω. Και μιλάμε για ένα θέμα το οποίο δεν είναι από αυτά που δημαγωγεί κανείς εύκολα. Είναι λεπτό θέμα. Αυτό λέω και εγώ. Και δυστυχώς, επειδή αφορά την υγεία ανθρώπου, διαδικασίες γι' αυτό πολιτικές, είναι πολύ λεπτό το επειδή θέμα. Επειδή έχουν ανοίξει πολιτικές διαδικασίες, γι' αυτό πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός. Δεν πρέπει να εμπλέκονται αυτές οι διαδικασίες με τέτοιες εκκρεμότητες. Πρέπει να καθαρίζεται το τοπίο των δικαιωμάτων. Να είναι σαφές. Να μην υπάρχουν υπόνοιες και υποψίες ότι κάποιοι στείλουν ένταση και βεντέτα με βάση το θέμα του Ρωμανού. Ποιος το κάνει αυτό. Θα δούμε. Ποιος? Και εννοώ κυβέρνηση. Γιατί εγώ το μόνο που ακούω να κάνει η πολιτική εκμετάλλευση του ζητήματος αυτό είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ακούω κανέναν άλλον. Επαναλαμβάνω. Η κυβέρνηση δείχνει να θέλει ένταση με το θέμα τι αυτό. Τι εννοείται δηλαδή. Επειδή δεν νομοθετεί κατά τη βούληση του συγκεκριμένου κρατουμένου. Τι εννοώ. Δεν αυτό εννοείται. Στην Αθήνα με τις διαδηλώσεις. Α, αυτό. Τις είδατε. Επομένως, βεβαίως. Τις είδατε. Επομένως είναι. Είδατε τη φωτογραφία. Οι φίλοι του. Είδατε τη φωτογραφία. Και η κυβέρνηση του γύρω του κόσμου. Και εμφανίζει γραφειοκοπούμενο συλληφθέντα. Να μας συγχωρέσετε. Είδατε αυτό ή όχι. Να μας συγχωρέσετε. Είδατε τύπου ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπάρχει με βάση αυτά τα στοιχεία ή όχι. Δεν το είδατε. Το Reuters το είδατε. Ποιο είναι αυτό που λέτε. Τη φωτογραφία του Reuters χθες την είδατε που γραφειοκοπείται ένας που έχει συλληφθεί και είναι με τις χειροπέδες από αστυνομικά όργανα. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Τι θέλετε λοιπόν να κάνετε με την ιστορία του Ρωμανού. Μπορεί, να λοιπόν, δημιουργήσετε ένταση. Μπορείτε, κύριε φίλε, ένταση, αυτό κάνετε. Αν υπάρχει λοιπόν υπερβολική χρήση βία σε μια συγκεκριμένη στιγμή από ένα συγκεκριμένο αστυνομικό, θα ελεγχθεί ο αστυνομικός. Αυτά τώρα είναι λίγο πολύ γνωστά. Ακόμα περιμένουμε τη μήνυση του κυρίου Δένδια για τα δημοσιεύματα του Observer και του Guardian. Ακόμα την περιμένουμε τη μήνυση. Για ποιο θέμα τώρα. Για τους βασανισμούς στην Γαδά. Άλλο θέμα. Ακόμα, όχι να ελεγχθεί, επαναλαμβάνω. Ναι. Όχι μπάλα στο μέλλον. Ακόμα περιμένουμε την προδιετία ανακοινωθήσα μήνυση του κυρίου Δένδια δεν βγαίνει στον Guardian. Γιατί πρέπει να τοποθετηθείτε στα συγκεκριμένα και απέναντι στην κοινωνία, τώρα μιλώ πολιτικά, να πάρετε την ευθύνη σας για το τι είναι αυτό το οποίο προτείνετε. Και ξαναλέω, εκείνο το οποίο προτείνετε είναι να υπάρξει νομοθεσία όπου ανεξαρτήτως του ποιος είναι ο κρατούμενος, ανεξαρτήτως ποιες πράξεις έχει τελέσει, ανεξαρτήτως της τάσης και της συμπεριφοράς του, αυτός να παίρνει επειδή πέρασε ένα πανεπιστήμιο οπωσδήποτε άδεια. Αυτό όχι, λέτε. Αλλά σημειώνω αυτό λέτε. Ότι συγκεκριμένο. Άμα συμφωνείτε σε αυτό, φέρτε να δούμε. Σημειώνω τι... και φέρτε τη ρύθμιση που προτείνετε νομοθετικά να τη συζητήσουμε. Πήρε να πούμε ότι αυτό λέτε στην κοινωνία. Της δημοκρατίας. Δεν το αποδέχτηκε το παιδί. Τώρα και θα ήθελα αν μα ακούει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Αν μα ακούει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Υπάρχουν όλα τα ενδιάμεσα που τα οποία υπάρχουν πρέπει να περιλαμβάνουν. Το λέω για 20 φορά. Γίνομαι κουραστικό. Νομίζω τώρα επαναλαμβανόμαστε. Με το εξατομικευμένη κρίση που μπορεί να γίνει μόνο από τους δικαστές. Όχι βεντέτα με τα παιδιά. Το μήνυμα είναι αυτό. Όχι βεντέτα με τα παιδιά. Ο κύριος Παπούλιας, κατά την εκπνοή της προεδρικής του θητείας, τελειώνει σε ένα μήνα, ό,τι και να γίνει, να πάρει μια γενναία πολιτική πρωτοβουλία εντός των αρμοδιοτήτων του και να μιλήσει εκεί που πρέπει να μιλήσει και δημοσίως και να πει όχι βεντέτα με τα παιδιά. Να δοθεί μια λύση. Αυτό λέω. Λοιπόν. Με επίοικια και όχι με βάση. Νόμος σκληρός, αλλά νόμος. Πάμε να αυτό κλείσουμε λέω. Αυτή την παρένθεση που κάναμε στη θεματολογία της εκπομπής. Έπρεπε να την κάνουμε, είναι θέμα της επικαιρότητας. Εγώ